Yes. Πάμε στον κύριο Τσουγκαράκη. Να δούμε τι γίνεται με τα ειδικά μισθολόγια, κύριε Τσουγκαράκη. Διότι άλλα πράγματα λέγανε, σε άλλα πράγματα βρίσκεστε μπροστά. Ο κύριος Τσουγκαράκης είναι εν ενεργεία αντισυνταγματάρχης. Και είχαν σύσκεψη σήμερα και με τον Αποστάτη. Να μας τα πει λοιπόν. Και είναι πρώτη φορά αυτό που γίνεται. Και είναι καμπανάκι για το φίλο μου τον Πάνο. Μη το λέει, μη λόγια. Εδώ είναι καμπανάκι. Είναι η πρώτη φορά εν ενεργεία αξιωματικός πρόεδρος συνδέσμου αξιωματικών εν ενεργείας που βγαίνει και θα πει ό,τι πει. Μπορεί να πει ή του Παναγιωτόπουλου. Αν θέλετε, δύο δευτερόλεπτα για το ΕΤΙΔΕ που είπατε προηγουμένως. Όταν πρώτο εφαρμόστηκε, μπορεί να το ξέρει ο κ. Μιλωνάκης, ήρθε και στις συναδέλφους που στεγάζονται στα οικήματα των στρατιωτικών. Τα οποία είναι στρατιωτικές μονάδες. Ναι. Οι συνάδελφοι αυτοί λοιπόν κλήθηκαν να πληρώσουν ΕΤΙΔΕ. Βγήκαν βέβαια στα κεραμίδια οι άνθρωποι, ρε παιδιά, δεν είναι δικά μας. Τα κόψτε, αλλά δεν κόψτε το ρεύμα. Στη μονάδα δεν κόψτε το ρεύμα. Η ΔΕΗ δεν είχε καμία απάντηση να δώσει. Λέει, κύριε, δεν σας αναγνωρίζουμε αυτά. Θέλουμε από εσάς. Εσάς έχουμε ως καταναλωτές, ως πελάτες από εσάς, έτσι. Άρα πρέπει να έχουν προσοχή οι συνάδελφοι. Για τους ιδιοκτήτες. Μα έτσι ξέραμε και εμείς τότε. Ότι απαλλάσσεται το δημόσιο. Θα έκοπα. Αλλά πολύ περισσότερο οι ένοπλες δυνάμεις. Πληρώνουν τότε. Πληρώνουν τότε οι αξιωματικοί. Πληρώνουν νίκιο. Όχι, όχι. Πληρώνουν το χαράτσι. Για να μην τους κόψουν το ρεύμα, δεν πρέπει να το πληρώσουν. Δεν πρέπει να το πληρώσουν. Ένα λεπτό. Γιατί αυτό που λέτε είναι αγγίζει τα όρια του. Εξοργιστικό. Στην Ελλάδα είμαστε όμως, έτσι. Ναι, ναι, του γελίου δηλαδή. Εντάξει. Πλήρωσαν αξιωματικοί που μένουν, διαμένουν σε στρατιωτικές μονάδες. Όχι μόνο αξιωματικοί, ναι. Όλα τα στελέχη που στεγάζονται Μάλιστα. στα στρατιωτικά οικήματα ναι. κλήθηκαν να πληρώσουν αυτά. Υπήρχε μία ποιος θα τα πληρώσει, εμείς ή η μονάδα, και η ΔΕΗ έλεγε εμείς δεν αγνωρίζουμε καμιά μονάδα. Αυτά τα εμείς αναγνωρίζουμε το Τσουκαράκι, από εσάς θα τα πάρουμε. Είναι εκμεταθέσεως τα στελέχη βέβαια. Είναι τα στελέχη τα οποία παίρνουν τη μετάθεσή τους, παίρνουν και την οικογένειά τους τα περισσότερα από αυτά και πηγαίνουν εκεί που τους καλεί η πατρίδα να πάνε. Και είναι τα τυχερά άτομα από τα 1000 στελέχη της μονάδας. Τα 20 που στεγάζονται στα δικά εκείματα. Προσφαίνεται στέγη. Βέβαια. Εκλήθησαν λοιπόν όμως. Αυτά τα στελέχη. Κληρώνουμε. Ενίκιο, ρεύμα, τηλέφωνο κανονικά. Μάλιστα. Εκλήθησαν λοιπόν αυτά τα στελέχη. Να πληρώσουν το ΕΤΙΔΕ. Να πληρώσουν το χαράτσι για τα οικήματα των στρατιωτικών μονάδων. Βέβαια. Είναι σε μονάδες μέσα, στρατιωτικές μονάδες, έτσι. Ναι, ναι. Και τους είπαν, άδε μας τα πληρώσετε, κύριε Τσουγκαράκη, εσείς. Η πολεμική αεροπορία, οι πιλότοι, μένουν μέσα στα αεροδρόμια. Το γνωρίζεις καλά. Σε αυτές τις μονάδες λοιπόν κλήθηκαν. Για να είναι σε ετοιμότητα. Για να είναι σε ετοιμότητα του πεντάλεπτου, τρίλεπτου κτλ. Αυτές οι μονάδες, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάθονται με τις οικογένειές τους μέσα στις μονάδες και να είναι σε ετοιμότητα, πλήρωσαν τα οικήματα τα οποία είναι του στρατού. Θα έχουν λεφτά να τα πληρώσουν τώρα με τα νέα ειδικά μισθολόγια. Σε ενδιαφέρει. Και πρέπει να τεθεί ως ερώτημα βέβαια από βουλευτή στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ποιοι είναι οι μεγαλοιδιοκτήτες οι οποίοι δεν πλήρωσαν το χαράτσι επειδή νοικιάζουν τις ιδιοκτησίες τους στο δημόσιο. Πολύ σωστό. Ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να τεθεί. Ναι, κύριε Τσουγκαράκη. Για τα ειδικά μισθολόγια τώρα. Λίγο πριν αρχίσει όλη η διαδικασία, εμείς σαν σύνδεσμο. Ένα λεπτό να πάρουμε από την αρχή. Η δέσμευση του κυρίου Παναγιωτόπουλου, του Υπουργού Άμυνας, ποια ήταν? Ό,τι ακριβώς είχε πει και ο πολιτικός ηγέτης της χώρας, ότι τα ειδικά μισθολόγια δεν υπάρχει περίπτωση να τα πειράξουμε. Πάμε να θυμηθούμε λοιπόν τη δήλωση του κυρίου Παναγιωτόπουλου, αν θυμάμαι καλά, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, και να τη σχολιάσουμε. Είναι απόφαση από την αρχή του ίδιου του Πρωθυπουργού πως πρέπει να δοθεί η μάχη μέχρι το τέλος και αυτή η μάχη να είναι επιτυχής για να μην υπάρξουν άλλες περικοπές μισθών στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Αυτό είχε πει ο κ. Παναγιωτόπουλος όχι πολύ καιρό πριν. Τον Ιούλιο. Περίπου ένα μήνα πριν. Έτσι. Και τώρα πού βρισκόμαστε, κύριε Τσουγκαράκη? Βέβαια, τι είπε? Πρέπει να δοθεί η μάχη. Ναι, για να μην υπάρξουν περικοπές στους μισθούς των ενόπλων δυνάμεων. Ναι, ναι. Δεν είπε για στρατιωτικούς. Έτσι, υπάρχουν στρατιωτικοί και πολιτικοί υπάλληλοι. Δεν διευκρίνησε για ποιους μιλούσε. Εμείς κάναμε κάποιες επισκέψεις στα κόμματα. Σε κάποια λοιπόν από τα, σε ένα από τα τρία συγκυβερνώντα κόμματα, χωρίς να προσδιορίσω, μας το είπαν ξεκάθαρα. Τι σας είπαν? Ότι υπάρχουν κάποια ποσά που παίρνετε, τα οποία δεν πρέπει να τα παίρνετε, μην τρελαθούμε κιόλας. Ποια ποσά είναι αυτά? Θα πάει για διπορικά. Τα πάει για διπορικά. Γιατί δεν προσδιορίζει? Δεν τα καταλαβαίνει, δεν μπορούν να καταλάβουν οι πολιτικοί μας, και ουσιαστικά αυτοί τα θεσπίσαν, δεν τα θεσπίσαμε εμείς, για να μπορέσουν, να μπορέσει ο στρατιωτικός να έχει μια αξιοπρεπή διαβίωση για αυτό που είπαμε, οι 20 τυχεροί να μπορούν να στεγαστούν σε στρατιωτικά οικήματα για εκτέλεση της υπηρεσίας, για να έχουμε λοιπόν μια αξιοπρεπή διαβίωση και να μπορούμε να σταθούμε στο ύψος. Ποιο ύψος? Αυτό που θέλει η πολιτεία. Τον στρατιωτικό να περπατάει και να τον δείχνει ο πολίτης και να νιώθει περήφανος, γιατί έχει ένα στράτευμα,
ηθικά αξιώματα. Σας ρώτησε κάτι, κυρία Ζαρακέλη, γιατί δεν μας λέτε ποιο κόμμα είναι γιατί αυτό. Γιατί δεν προσδιορίζετε. Δεν το λέτε. Δεν θέλω να προσδιορίσω, γιατί θέλω ως στρατιωτικός να μείνω έξω από κόμματα, έξω από πολιτικές. Δυστυχώς όμως, μας αναγκάζουν να βγούμε, όχι αυτό που κάνετε, να ανέβουμε στα κάγκελα. Είναι σοβαρή καταγγελία, γιατί μας λέτε ότι ένα από τα τρία κόμματα τα οποία συγκυβερνούν ήδη έχει αρνηθεί αυτό το οποίο ακούσαμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον υπουργό, να λέει πριν από λίγο. Θα το δείτε από την στάση των τριών συγκυβερνώντων κομμάτων τι θα γίνει. Θα δείτε λοιπόν από τη στάση ενός, δύο και τρίτου κόμματος τι θα ακριβώς θα ακολουθήσουν για τα συγκεκριμένα. Τώρα να καταλάβουμε κάτι. Ποια τάξη είναι η μείωση στο μισθό των στρατιωτικών. Αυτό που θα επερθεί. Ναι. Τα πάγια διπορικά λοιπόν που συζητάμε, εγώ είναι ενεργεία συνταγματάρχης, για μένα είναι 180 ευρώ. Ήδη μέχρι τώρα, αν βάλεις δώρα, τα δώρα καταρχήν είναι κομμένα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έτσι. 500, 250, 250 για όλο τον κόσμο. Ναι, όχι, το είπα, για αυτούς που παίρνουν, δεν παίρνουν όλος ο κόσμος. Για αυτούς που παίρνουν, ποιοι λοιπόν, οι χαμηλόβαθμοι και οι χαμηλόμισθοι. Αυτοί έχουν το πρόβλημα. Από αυτούς λοιπόν κόβουμε τα δώρα. Ένα πακέτο αυτό, 1000 ευρώ το μήνα λοιπόν, μέσο όρο λοιπόν 100 το μήνα. 180 για μένα είναι τα πάγια διπορικά. Το μήνα, κομμένα αυτά. Δεν το συζητάμε καθόλου. Δεν το συζητάμε καθόλου. Και αυτό που έπαιξε λοιπόν ως σενάριο τώρα είναι ότι θα πληρώνεσαι με το φέροντα βαθμό ως αντισταγματάρχης. Θέλω να καταλάβετε ότι η πολιτεία χρόνια τώρα, η εκάστοτε πολιτική που κυβερνούσαν, είχαν εφεύρει πολιτικά τρίκ για να βάζουν, να ρίχνουν στάχτη στα μάτια των στρατιωτικών για να μην υπάρξει αντίδραση. Δεν είχαμε και τη δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, να αντιδράσουμε. Δεν θέλαμε να αντιδράσουμε. Τι θα κάνετε τώρα, κύριε Τσουκαράκη? Εμείς προσανατολιζόμαστε, ερχόμαστε σε επαφή με τις ενώσεις αποστράτων. Θεωρούμε ότι η ενενερία για απόστρατη, επειδή ο απόστρατος δεν βγαίνει, δεν είναι ο απόμαχος της στρατιωτικής ζωής, στην εφεδρεία πηγαίνουμε. Εφεδρεία σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή καλείται να συνδράμει στην εθνική άμυνα της χώρας. Προσπαθούμε λοιπόν να συσπηρωθούμε και να μπορέσουμε να αντιδράσουμε με όποιες δυνάμεις και με όποια μέσα εκείνη τη χρονική περίοδο που θα αποφασίσουμε και ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν για να αντιδράσουμε. Μάλιστα. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, εξέλιξη στο Υπουργείο, έξω από το Υπουργείο Οικονομικό, να δούμε τι θα πάτε σε πολιορκία του Υπουργείου Άμυνα. Το Υπουργείο Άμυνα δεν είχε γίνει και αυτό. Εσείς είπατε κάγκελα. Εγώ λέω η μισή στα κάγκελα και η μισή στα κεραμίδια. Άρα πάμε πολύ πιο σκληρές. Θέλω να καταλάβουν και ειδικά αυτοί που αποφασίζουν για μας, εμείς τους περιφρούμε, εμείς τους κάνουμε να νιώθουν ασφαλείς για να αποφασίζουν για μας, να κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια. Αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοί μου εκτελούν υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοί μου πετάνε. Ταξιδεύουν με υποβρύχιο. Υπάρχουν όμως χιλιάδες άλλοι συνάδελφοί μου και είναι αυτό το κακό της πολιτείας που προσπαθεί τεχνιέντος τώρα τελευταία να βάλει τους στρατιωτικούς να φαγωθούμε μεταξύ μας. Δεν θα το καταφέρουν. Προπαγάνδα. Δεν θα το καταφέρουν. Αυτό, κύριε, είναι πάγιος. Είναι πάγια. Πάγια στόχευση και πάγια μέθοδος. Σε εμάς δεν θα περάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση, για να καταλάβετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σηκωθεί F-16. Δεν μπορεί να πετάξει F-16 αν 10 τεχνικοί δεν συντηρήσουν το αεροσκάφος. Δεν μπορεί να φύγει φρεγάτα εάν 10 τεχνικοί, ένα συνεργείο ολόκληρο, δεν κάνει μαϊμουδιές. Το γνωρίζετε πάρα πολύ. Ναι, αλλά λέω, πήγατε στους αρχηγούς, πήγατε, κάνατε μια. Στα κόμματα, δεν πήγανε στα κόμματα και τους είπαν. Πηγαίνουμε στα κόμματα. Θεωρούμε ότι οι φυσικοί μας ηγέτες, τη στιγμή που πρέπει να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι, θα το χτυπήσουν. Μάλιστα. Όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Η κυρία Αντωνοπούλου, τρίτη λοιπόν, φορά απόψε. Εντάξει, δεν πειράζει. Ελεύθερη συζήτηση κάνουμε. Εγώ θέλω να επισημάνω το εξής, ότι αυτές οι περικοπές, οι νέες περικοπές οι οποίες θα υποστούν οι στρατιωτικοί, έρχονται σε συνέχεια περικοπών της τάξης περίπου το 35% τις οποίες έχουν υποστεί στο παρελθόν. Αυτό δεν είπε ο Υπουργός. Λοιπόν, σε μια μελέτη που κάναμε εμείς, ναι, το 2009-2012, είναι μεγαλύτερες. Ο αρχηγός για ΕΘΑ υπέστη μια μείωση της τάξης του 74%. Κύριε Ζουχαράκη, εδώ είναι το θέμα. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι μέσα σε 15 λεπτά έχουμε καταγράψει δύο σημαντικές υποσχέσεις, προεκλογικές και μετεκλογικές, που αθετούνται. Εγώ να προσθέσω εκεί μισό λεπτάκι, να τελειώσω λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Πέρα όμως από τους στρατιωτικούς, που είναι όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο ευαίσθητος τομέας είναι, έτσι, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε περαιτέρω. Λοιπόν, αυτές οι περικοπές, τα ειδικά μισθολόγια, αφορούν
και του πανεπιστημιακού. Ένα άλλο ευαίσθητο τομέα, έτσι. Λοιπόν, αφορούν για το ΡΟΣΤΕΣΥ, ένα άλλο ευαίσθητο τομέα κλπ. Και γενικώ πηγαίνουμε σε λογικέ ευρεία φτωχοποίηση τη ελληνική κοινωνία και των πολύ ευαίσθητων ομάδων του. Και μάλιστα για να έρθω να το συνδέσω αυτό και με αυτό που είπε ο Σπύρος προηγουμένω για την επίσκεψη του κυρίου Γιούγκερ. Δεν ξέρω. Και περιέργω δεν το άκουσα να επισημαίνεται σε άλλα δελτία ειδήσεων. Ο κύριο Γιούγκερ τι ήρθε και μα είπε. Ο κύριο Γιούγκερ ήρθε και μα είπε. Πηγαίνετε σε πλήρη απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Αυτό ήρθε και μας είπε. Ήρθε και είπε, κάντε μεταρρυθμίσεις, γιατί η μεταρρύθμιση την οποία κάνατε στην αγορά εργασίας δεν είναι επαρκής. Πρέπει να πάτε σε πλήρη απελευθέρωση της αγοράς εργασίας. Πλήρης απελευθέρωση της αγοράς εργασίας σημαίνει δεν υπάρχει κατώτατος μισθός, δεν υπάρχουν αυτές οι κουτσουρεμένες παροχές οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν στον εργαζόμενο, δεν υπάρχει αυτό το κουτσουρεμένο νομοθετικό πλαίσιο, δεν υπάρχει τίποτα. Πηγαίνετε λοιπόν σε αυτό. Για να δικαιώσει αυτό το οποίο συζητάμε τρία χρόνια τώρα. Γιατί μέσα στη Βουλή μπορείτε να διορίζετε τις συμπεθέρες σας, τους μπατζανάκηδες σας, τους γαμπρούς σας, τις δίφες σας. Όλο το γενολογικό. Μπορείτε να διορίζετε όλο σας το σόι. Για να δικαιώσει αυτό το οποίο τρία χρόνια τώρα λέμε. Ότι όλη αυτή η ιστορία είναι για να δημιουργηθούν συνθήκες εργασιακές ταϊβάν σε αυτή τη χώρα. Ωραία. Ναι, πριν πάρει το λόγο, να δούμε το ρεπορτάζ για αυτό που λέμε. Για ποιο. Για να συνδέσουμε. Για ποιο. Πώς δηλαδή έξω από τη Βουλή βγαίνει το τσεκούρι και θερίζουμε ό,τι βρούμε μπροστά μας για να ικανοποιηθεί. Εγώ θέλω να πω για το στρατιωτικό. Συνδέεται. Για να ικανοποιηθεί. Περίμενε, θα δούμε την απάντηση του quiz. Και μέσα, θα το δούμε την απάντηση του quiz. Και μέσα στη Βουλή. Διορίζουν όποιον βρουν μπροστά τους και κυρίως βέβαια τους δικούς τους ανθρώπους. Εγώ... Και ποιος μπορεί να είναι πιο δικός σου άνθρωπος από τον μπατζανάκι σου, τη συνυφάδα σου, τη συμπεθέρα σου, την κόρη σου, τον γιο σου. Εγώ... Πάμε να δούμε τώρα.